Λοιπόν, για να κατεβώ. Βεβαίως. Όσο και πολύ χτυπάς εντός, έτσι, τόσο και μεγάλη παροιμία. Τι σου είπα, μεγάλη παροιμία. Λοιπόν, ναι, ωραίο. Πρέπει να είσαι λέρα για να κουβαλάς γαλέρα. Σε παρένθεση, ισπανική παροιμία. Διότι δεν κάνουμε μόνο τσεχώριες. Έτσι. Είμαστε international, διεθνείς, κυρίες και κύριοι. Ο αναγνώστης θα μιλήσει τελευταίος. Εγώ είμαι ντόπιος Ισπανός, να πούμε, και ξέρω πολλά πράγματα, ας πούμε, για το μπορώ να το έχω, κύριε. Για τα ισπανικά. Ναι, γιατί να διαβάσω μια φορά. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να είσαι λέρα για να κουβαλάς γαλέρα. Κοίταξε να δεις, αφού ξεκινάω και πρώτος κιόλας, πρέπει να πω ότι η παροιμία είναι μαλακία. Είναι μαλακία εντελώς. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς θα βοηθήσουμε αυτό το λέω να δηλευκάνουμε. Αυτό το πράγμα. Θα την πιανθήσουμε λίγο γιατί είναι μαλακία. Πρέπει να είσαι λέρα, λέει, πρέπει να είσαι βρώμικο. Τώρα το λέω, τα χρησιμοποιούν ότι είσαι κολοπεδάρα. Βρωμιάρι. Λέρα. Για να κουβαλά γαλέρα. Γαλέρα να κουβαλά, δηλαδή. Ξέρω τι κουβαλά την γαλέρα. Ξενέρω τη σπανίδα, με μαλακία. Περιμένετε, η γαλέρα το καράβι. Γαλέρα, δυσκολία εκεί πέρα. Τραβά μαστίγια, σε δέρνουνε, σε γαμάνε. Σίγουρα θα πέφτει γαμίση, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε όλε τι παροιμίε πέφτει γαμίση. Πάντα. Έχει βγει από γαμίση. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε πρέπει να είσαι λέρα, λέει. Α, περίμενε να το πάω λίγο έτσι. Αυτά. Λέει πρέπει να είσαι λέρα, δηλαδή για να κουβαλάς τη γαλέρα, πρέπει να είσαι πολύ βρώμικο τύπο έτσι και ψυχικά κολοπέδα. Ναι, τσόγραφο, αλήτη, ξέρει αυτό, κουτσαβάκι. Ξέρει αυτά. Για να μπορέσει να κουβαλείς, α πούμε, τη γαλέρα. Τώρα τη γαλέρα, τώρα είσαι. Είναι κάτι μεγάλο και σίγουρο, εντεραμένο. Ναι. Είναι η γαλέρα, δείχνει το μέγεθο. Ναι, πρέπει να είσαι πολύ βρωμιάρη για να κάνει αυτή τη βρώμικη, τη παλιοβουλιά, τη χειρότερη φάση. Ναι, ναι, ναι. Είναι και έτσι. Και έχει τη βρωμιά που είπε. Τη γραμμιά και τη δυσκολία. Τη σκλαβιά δηλαδή, μέσα. Στην γαλέρα, ναι, ναι. Τρως ξύλο, είσαι σκλαβάκι, είσαι... έχεις φάει δηλαδή τα σκατά. Άρα... και είσαι... ένας μαφιόζος, αρχιμαφιόζος. Ναι, έχεις ψηθεί, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Και... λέω, είσαι πολύ βρωμιάριστη. Παρακαλώ, το περνάω εδώ. Στην... πολύ βρωμιάριστη. Άρα ουσιαστικά, αυτό είναι το ότι για να είσαι, πώς λένε, για να πας να κάνεις το δύσκολο το θέμα... το οποίο δεν το μειώνει. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, όχι. Δεν το μειώνει. Όχι, όχι. Δηλαδή, το λέει, λέει για, να κάνεις, για να είσαι στην κορυφή και να κάνεις κάτι πολύ δύσκολο. Για να κουβαλάς γαλέρα. Underground, γιατί γαλέρα είπαμε έχει αυτό. Α, το... πρέπει να έχεις περάσει τις δυσκολίες. Πρέπει να έχεις περάσει πολύ δύσκολες ζωές. Πρέπει να είσαι μάγκα κουτσαβάκι. Έτσι. Κολοπεδαράς δηλαδή. Ναι, κολοπεδαράς, ναι. Αλλά έχεις τα καλόνια του κολοπεδαράς. Και τύπου μαζόχα λίγο. Γιατί για. Σάβει το μαζόχα, ό,τι χουστάρει. Ναι, για να θες. Ξεκινάνε στην αρχή. Τώρα έχουν δυσκολίες στη ζωή του. Άμα κλειστεί ώρα και τον άρπαξε. Το έφερε τον άρπαξε. Δεν είναι θέμα. Άρα, ουσιαστικά ότι για να γουστάρεις το δύσκολο πρέπει να είσαι χτυπημένος. Λαβωμένος. Ναι, να το έχεις δοκιμάσει δηλαδή. Όλα τα ισμένος. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να περάσεις και σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είσαστε φοβεροί, το υπερκαλύψατε. Αλλά θα μείνω λίγο στο γαλέρα. Το γαλέρα. Το είναι γαλέρα. Απ' έξω ναι. Η γαλέρα είναι όμορφο. Ένα όμορφο πλοίο. Ταξιδιάρικο, διαχρονικό, ιστορικό. Μέσα όμως έχει αυτή τη βρωμιά, τη σκλαβιά. Τη δυσκολία. Τη μαλαστούπα. Το... τα μαμίσια που έχουν πέσει μέσα. Βάλτε μπίπ στο γαμίσια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι έξω βιτρίνα, από μέσα καραντίνα. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτός λοιπόν που είναι ο κάπτεν της γαλέρας πρέπει να είναι πολύ βρωμιάρης. Από τη μία βρωμιάρης τον παραδέχεσαι, είναι τύπος έμπειρος, αλλά βρωμιάρης πολύ. Άρα, ναι, 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 ναι. Εμπεριέχει δηλαδή και ένα θαυμασμό στον βρωμιάρη εδώ πέρα. Ναι, μια παραδοχή. Ότι... μπράβο, σωστή λέξη, παραδοχή. Μπράβο, ότι αυτό, ότι είσαι, τελικά είσαι τέλειος, βλάκας με. Γιατί μπράβο. Ουσιαστικά είσαι αυτό το μπίχτης που είπαμε, το ζόρι, το μανίκι, το κλπ. Αλλά τελικά... Να πω και κάτι για το βρωμιάρι. Είχα ακούσει μια ατάκα από μια καντίνα που τρώγανε. Έχω ακούσει την εξής ατάκα. Πηγαίνει μια κοπέλα και του λέει, παίρνοντας το βρώμικο, είσαι ο καλύτερος βρωμιάρης που έχω γνωρίσει. Εμπερίχε θαυμασμού. Για το... οπότε αντί γαλέρα βάλε φρατζόλα. Ναι, ναι. Έδωσα και παράδειγμα, σας ναι, κάλυψα. Ναι. Για πάμε στο φαντασμό. Μπες στο Google τώρα. Λοιπόν, περιμένετε. Μας βάζει και ισπανικές παροιμίες να πούμε. Σωστό. Εγώ μία ισπανική ξέρω. Δεν ξέρω. Καλύτερη. Ποια ισπανική. Μία είναι ισπανική. Που μετράει. Γαλέρες και παπαδάκια. Όσο στον λέει στις γαλέρες υπήρχαν εγκληματίες και γενικότερα υπήρχαν κάθε λογής αποβράσματα. Σολά μέσα χώπες. Απόβρασμα. Ναι. Σολά μέσα χώπες. Λοιπόν, θυμόμαστε καλά τι είχαν οι κοπηλάτες στο Ben Hur. Σε όλα όμως. Και την κοπηλασία βάλαμε.
βάλαμε μέσα τη σκλαβιά. Ναι, ναι. Για να μπορεί ένα καπετάνιο να είναι σίγουρο ότι δεν θα κινδυνεύει από αντασίε, ναι, ανατροπέ, ναι, κλπ. Πρέπει να είναι πιο διεφθαρμένε από το πλήρωμά του. Όπω ρε φίλε, εντάξει, ώστε να βρίσκεται ένα ή καμπόσα κλικ μπροστά από τη σκέψη του και να προλάβει τα χειρότερα. Νομίζω ότι έχουμε πέσει 1000%. Και φυσικά θα πρέπει να έχει ένα κλειστό πυρήνα έμπριστον, τι μάλλον θα εννοεί έμπιστον και ταλαντούχων. Με το πρόβλημα που έχει με την ανάγνωση. Όχι, έχει όντω έμπριστον. Που θα το ελέγχει στενά, αλλά να εννοείται πως θα πρέπει να είναι και πιο λέρα από αυτού. Εντάξει, έτσι. Προσπάθησε τον Google πολύ καλά να βγάλει το ρεζούμε το δικό μα. Παίζει διαφθορά, η διαπλοκή και οι υπόλοιπε καλέ τέχνε. Α, καλέ τέχνε. Μιλάμε για χώρα, για εκκλησία. Α, τηλεοπτικό κανάλι. Α, το έχει πάει πολύ μπροστά ο ποιητή. Το έχει κάνει. Χλαμάρα είναι και αυτό ο κόσμο. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορούσε. Ναι, ο πρόγονο Χλαμάρα. Ότι καλά τύπου την πηγαίνει τη λέρα, τη γαλέρα βασικά, σε χώρου πολιτικού, τέχνε και τέτοια. Όχι, αυτά εννοείται μεταφορικά, μην το πιάσουμε την κουβέντα, μα το πάμε αλλού. Ναι, ναι, όχι. Γαλέρα, τώρα θα το πάμε πολιτικά. Έχουμε πολλού γαλέρο μαλάκι. Όχι, όχι. Πολλού καπετάνιου. Αλλά ναι, βαραίνει πολύ το πράγμα. Όχι. Νομίζω είμαστε καλοί. Ναι, ναι.